Ήταν κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλα, Ζαρζουέλα, Σαλμονέλα, Στριφνίδη. Η Φρικαντέλα ήταν κακιά, πολύ κακιά, πάρα πολύ κακιά. Τόσο κακιά που μισούσε αφάνιστα όλα τα ψέματα. Ακόμα και τη σειρά. Γιατί τι συλλέξεις που είχαν φυσιλαβές καλά και αυτές τις μισούσε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η μάγισσα Φρικαντέλα δεν έτρωγε ποτέ καλαμαράκι. Έτρωγε μόνο κακαμαράκι. Και στο σπίτι της δεν είχε ούτε καλάθια ούτε μπουκαλάκι. Είχε μόνο κακάθια και μπουκακάκια. Δεν πήγαινε ποτέ διαδρομή στην Καλαβασό. Πήγαινε κάθε χρόνο στην Καλαβασό και δεν χόρευε ποτέ κανένα ματιανό. Χόρευε μόνο κακαματιανό και δεν έπινε ποτέ την πορτοκαλάδα της. Την πορτοκαλάδα της με καλαμάκι. Έπινε πάντα την πορτοκαλάδα της με κακαμάκι. Και βέβαια δεν της αρέσανε καθόλου τα παραμύθια με καλό τέλος. Της αρέσανε μόνο τα παραμύθια με κακό τέλος. Δηλαδή έκοβε τη σελίδα που έλεγε και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και στη θέση της έβαζε μία σελίδα που έλεγε και ζήσανε αυτοί κακά και εμείς χειρότερα. Μία μέρα, παραμονή πρωτοχρονιάς, η Φρικαντέλα ζήτησε κουμουλά και με μαγική μαγιά, όπου όποιος τέτοιγε με τα μηνύματα σε σαπουνόφουσκα. Με τα δυο χεράκια, λάθο κουλουράκια, κουλουράκια, κουλουράκια. Ο φούρνος θα τα ψήσει, το σπίτι θα βρωμίσει. Κουλούρα για κουλούρα, άκια. Να τα πούμε! Να τα πείτε! Καλησπέρα, Ανάρχοντες!
ακούν σε εμάς. Πέρα εδώ το μαγικό ραβδί και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε βρεγμένα βατραχάκια. Αλλά τα βρεγμένα βατραχάκια συνέχισαν να τραγουδούν με κέφι τα κάλαντα. Μια κι χρόνια τα μεγαλύτερα αδέρφια τους
και ψιθυριστά τους έδωσαν να καταλάβουν τι συνέβη. Θα σπρώξουμε με δύναμη τη ξυλινή την πύλη πριν μας πάρει η είδηση πιο κακιά μας φίλη. Άδικο κόπο μικρέ μου κάρες, με σίδερο ποτέ να μην τα πάρει. 70 λουκέτα στην πόρτα έχει πάρει, μόνο φύγεται πρωτού ξεπροβάλλει. Δεν τα παρατάμε έτσι εύκολα εμείς, θα βρούμε μια λύση όλοι μαζί. Ας σκεφτούμε κάτι. Τι πεισματάρα που είσαι Θεέ μου, τόσο εγωισμό δεν είδα ποτέ μου. Είναι ακατόρθωτο η πύλη να ανοίξει. Το κοράκι γι' αυτό προσπαθεί να σε πείσει. Μην απογοητευόμαστε παιδιά, ας κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Κάποιο πέρασμα θα βγούμε. Α, να! Βλέπω φως από το μικρό φεκίδι. Όμως πώς θα δούμε όμως εκεί πάνω, είναι πολύ ψηλά. Κάποιος πρέπει να ανέβει ως εκεί πάνω. Εγώ είμαι εδώ. Είμαι άσο στο καρφάλωμα. Κάθε μέρα καρφαλώνω σε 7 δέντρα, σε 3 ελιές, σε 3 χαρουπιές, σε 2 λεμονιές και σε 2 παπακαέλια. Δεν χρειάζεται να κινδυνεύσεις. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα ενώσουμε τα δύο γονάκια μας και θα φτιάξουμε μια μεγάλη σκάλα. Ελάτε! Thank you.
ο κόκκινος καθρέφτης με δείχνει με κόκκινο σπυράκια ή λαρά στο πρόσωπο. Προσοχή, μην ξεγελαστείτε και κοιταχτείτε στο σκοτεινό μαύρο καθρέφτη με μεσημένια κορνίζα. Έχω ακούσει ότι όποιος κοιταχτεί σε αυτόν τον καθρέφτη μαρμαρώνει. Η μάησα του κάνει μαρμαρώσουν και τον πουλάει σε μάτια οικοδομών. Πάτε από ένα γράφι από σμαραγμένου σκαντζόχυρου. Αλλά προσοχή, μην κουβαλήσετε αυτά τα μαγικά σκουπότσουλα. Έχω ακούσει ότι κανείς από τη μάγισσα δεν μπορεί να τα κουβαλήσει. Αλλιώς θα φάει 12 τσουχτερές ξύες στο μπότσο. Και εκεί πρέπει να είναι κόκκινο τραπεζέρι της μάγισσας. Όσο και αν πεινάτε, μην δοκιμάσετε καθόλου από αυτά τα φαγητά. Όποιος φάει από αυτήν την σούπα, να του φυτώσουν φτερά οι χτυρίδες. Και όποιος φάει από αυτήν το αυτό το σπαγγέτι από μουρά ουραίων, θα του φυτώσει μια μουρά ουραίων. Πλησιάστε σιγά σιγά. Φτάσαμε στη ροκρεβατοκάμαρα της μάγισσας. Κοιτάξτε, κρατάει στα χέρια του το μαγικό του τραβή. Ας το πάρουμε προσεκτικά. Γιατί με ξυπνήσατε, τι θέλετε? Τι θέλετε, τι θέλετε? Λέτε να κοιμηθούμε, είναι αύριο μεσάνυχτα. Λέτε να σκοτώσουμε. Θέλουμε να σου τα ψάλλουμε. Τι θα μου ψάλλετε δηλαδή? Τα καλαγκά. Θα μου μείνετε αμέσως γιατί θα κοιμηθήσω το μαγικό βραβδί και θα συμμεταβωθώ στη σωτηρία. Αυτό θα το έκανε σαν να είχε το μαγικό σου ραβδί. Αλλά το έχουμε εμείς. Δώστε μου το ραβδί μου! Θέλω το ραβδί μου! Δεν μπορώ χωρίς το ραβδί μου! Θα σου δώσουμε. Αν κάσει η γεωργία μας και άκουσε με κατάνοιξη τα κάλαντα. Εντάξει!
Τώρα μπορείς να πάρεις το ραβδί σου. Δεν το θέλω, δεν το θέλω καθόλου το ραβδί μου. Καθόλου, καθόλου. Δεν το θέλει καθόλου. Και το που θέλεις... Να έρχεστε κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να μου τραγουδάτε τα κάλαντα. Τώρα που αναγκάστηκα να τα ακούσω, κατάλαβα πόσο ωραία είναι. Αχ ναι, και εγώ τώρα που τα άκουσα μου αρέσουν πάρα πολύ. Εσείς δεν τα ξέρετε. Ελάτε λοιπόν να τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τι περιμένετε, Νιάρ. Πάμε όλοι μαζί, αμέσως τώρα.